Πραγματικά, η πουλό και άκρο επικίνδυνο σχέδιο είναι σε ισχύ από την Άγκυρα με την αλλαγή ονομάτων μεγάλων υποθαλάσσιων περιοχών εντό του Αιγαίου για του τουρκικού χάρτε, οι οποίοι θα δοθούν στη συνέχεια στη διεθνή κοινότητα και οργανισμού, με σκοπό τι άλλο τη μελλοντική διεκδίκηση από πλευρά Τουρκία ολόκληρη τη περιοχή που παράνομα ονομάζεται ω γαλάζια πατρίδα. Μιλάμε για τουρκικούς χάρτες, άκρως προκλητικού για υποθαλάσσιες περιοχές μεταξύ Μετυλήνης και Σκύρου σε τρεις περιοχές, βόρεια της Σικαρίας, νότια της Δρόδου, νότια της Κύπρου, εκτός της θάλασσας του Μαρμαρά και του Εύξηνου Πόντου. Τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι με απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπτα Γ. Πέρτογαν έγιναν δεκτά τα τουρκικά ονόματα ορισμένων υποθαλάσσιων σχηματισμών τακτοποιήθηκε το ζήτημα με τα νέα ονόματα σημαντικών υποθαλάσσιων σχηματισμών που δεν είχαν τουρκικά ονόματα στους ναυτικούς μας χάρτες και αυτό το θέμα επιμελήθηκε το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών. Στη Μεσόγειο ονομάστηκαν υποθαλάσσιοι σχηματισμοί, πύρι σχηματισμό σχηματισμός φινική, υποθαλάσσιο οροπέδιο Σύρις Ερίνς, Μπιλίμ και πολλά άλλα. Ο πρόεδρος του Τουντάβ, Δόκτωρ Μπαϊράμ Οσδούρκ δήλωσε ότι υπήρχε μεγάλη ανεπάρκεια στο διεθνέ ναυτικό δίκαιο Τονίζοντα ότι αυτή η ονομασία των περιοχών αυτών θα είναι η πρώτη για τη χώρα μα και είμαστε περήφανοι για την εργασία του Ιδρύματό μα σε αυτό το πλάνο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Ιδρύματα και του οργανισμού που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του θέματο, θέτοντα τα γεωγραφικά ονόματα καθώ και τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, κατέληξε ο ίδιο. Πρόκειται σαφώ για έναν τρόπο παραπλάνηση τη διεθνού κοινότητα περί τουρκικών περιοχών, τι οποίε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα διεκδικήσει με κάθε μέσο η Τουρκία από τώρα έω το μακρινό μέλλον. Η πρακτική αυτή, όπω γνωρίζουμε, χρησιμοποιήθηκε στα ίμια τα οποία αμέσω μετά την αύξηση τη ένταση οι Τούρκοι ονόμασαν ω Καρντάκ, ανοίγοντα οθωμανικού χάρτε. Όσους χάρτες βέβαια και να φτιάξουν οι Τούρκοι, αυτά τα μέρη είναι ελληνικά με ελληνικέ ονομασίες, εδώ και 5.000 χρόνια και αυτό δεν αλλάζει. Αλλά τι μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε από μια χώρα της οποίας η ξεναγή σήμερα είναι τη 2022, αναφέρουν ότι στην Τρία κατοικούσαν άνθρωποι της Ανατολής και ότι ο Όμηρος δεν ήταν Έλληνας αλλά Ανατολίτης. Απαιτείται γρήγορση και ταχύτατη αντίδραση από την Αθήνα, σε όλα αυτά τα σχέδια που έχουν στόχο να εξαλείψουν την πανάρχια ελληνική παρουσία στο Αγίο Πέλαγος. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.